Η κεφαλιά του Παπα-Νικολάου τρέχει ο Μουστάκας. Η μπαλιά για τον Καρίκη είναι καλή. Η μπάλα χτύπησε και στην πλάτη του Καρίκη, ο οποίος την ελέγχει. Τώρα θα κάνει τη σέντρα. Ο Λελέκης είναι εκεί, ο οποίος πηδάει. Η κεφαλιά, το γύρισμα της μπάλας και ο Λελέκης εντυπωσιακά διώχνει κόρνερ. Το γύρισμα από το Βασιλό, το ανάποδο ψαλίδι. Η μπάλα είχε κατεύθυνση στην εστία, αλλά εκεί ο Λελέκης εντυπωσιακά παρεχώρησε κόρνερ. Πρώτη πολύ καλή ευκαιρία στο παιχνίδι. Πρώτο Βασιλότο, ο Μονοκάνδυλος βγήκε πάρα πολύ γρήγορα και τώρα σπρώχνει τον Καλυμνιακό μπροστά. Ο Χατζημάλης ζητάει την μπάλα. Ο Μονοκάνδυλος είναι γρήγορος, μπαίνει στην περιοχή, ευκαιρία, σουτάρει out. Σούταρε με το αριστερό πόδι, περίμενε ο Χατζημάλης στο δεύτερο δοκάρι. Ο Μονοκάνδυλος προτίμησε να σουτάρει, έστειλε όμως την μπάλα να περάσει δίπλα από το δοκάρι. Βασιλότος. Έκανε τη σέντρα χαμηλά, ο πιστόλας σουτάρει πάνω από το οριζόντιο. Αυτή η φάση στο 18 έφερε την μπάλα στο δεξί πόδι και σούταρε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι και έτσι το 0-0 παραμένει στο γήπεδο Παραδεισίου. Πέντε άτομα στο τείχος που έστησαν οι παίκτες του Καλυμνιακού, μάλλον θα γίνει κάποια κομπίνα, αυτό ακριβώς γίνεται. Ο Κούλαρος σουτάρει και ο Λελέκης πέφτει εντυπωσιακά και μπλοκάρει την μπάλα. Πολύ καλή εκτέλεση από το Σέργο Κούλαρο, έφερε την μπάλα πάνω από το τείχος στη δεξιά γωνιά του Λελέκη, αλλά αυτός έπεσε εντυπωσιακά πραγματικά και μπλόκαρε την μπάλα. Ο Μονοκάνδυλος τώρα προσπαθεί να βγει και πάλι συγκόντρο. Ο Μονοκάνδυλος κάνει καλή δουλειά από τα αριστερά. Εδώ ο Βασιλότος τον μαρκάρει. Ο Μονοκάνδυλος είναι δυνατός. Θα γυρίσει την μπάλα. Να ο Κασάρας, φάτσα με τον γκολ. 1-0 ο Καλυμνιακός. Στο 32. Ο Κασάρας βρέθηκε απέναντι από τον goalkeeper Σαβιδάκη και δεν είχε πρόβλημα να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Παπα-Νικολάου. Κούλαρος, Καστανάκης, Κούλαρος και πάλι, πολύ έξυπνη ενέργεια. Να ο Κούλαρος, δεν ισοφαρίζει ο Ηρακλής, χάθηκε μεγάλη ευκαιρία. Ο Λελέκης για μια ακόμη φορά εντυπωσιακά διώχνει την μπάλα. Έπεσε σωστά στη δεξιά του γωνιά και έτσι χάθηκε η πιο μεγάλη ευκαιρία του Ηρακλή μέχρι στιγμής. Αν και ο Καλυμνιακός παίζει με 10 παίχτες, επαναλαμβάνω, από τις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου. Ο Βασιλότος εδώ κέρδισε. Έγινε η σέντρα. Να ο Καστανάκης, η κεφαλιά πέφτει, ο Λελέκης κόρνερ. Εξαιρετική επέμβαση για μια ακόμη φορά από τον goalkeeper του Καλυμνιακού που κρατάει το 0 στην εστία του. Υπάρχει κόρνερ για τον Ηρακλή. Στο 68 αυτή η αλλαγή. Εδώ ο Καρίκης στην περιοχή δεν μπόρεσε. Ο Λελέκης θα μπλοκάρει. 25 λεπτά αγώνα στην επανάληψη. Θέλουμε ακόμα 20 δηλαδή. Για να τελειώσει το παιχνίδι, στο 70 είμαστε κυρίες και κύριοι. Καστανάκης στο προσκήνιο και πάλι ο Ηρακλής. Η πάσα στην περιοχή είναι, ο Μουστάκας εδώ. Ο Πιστόλας, ζητάω συγγνώμη, σουτάρει χωρίς τύχη. Από εκεί δύσκολα μπαίνει μπάλα στα δίχτυα. Βαβλάς, άνοιξε την μπάλα. Παπαδημήτρης, εύκολα. Μουστάκας. Κούλαρος. Καλή πάσα είναι. Ο Καστανάκης σουτάρει. Η μπάλα στο δοκάρι. Ευκαιρία για τον Ηρακλή. Χαμένη όμως. Η μπάλα στο αριστερό δοκάρι. Το σουτ με το αριστερό πόδι από τον Καστανάκη. Και συνέχεια η μπάλα απομακρύνθηκε και κατέληξε πλάγιο. Αυτή η φάση στο 28 της επανάληψης. Ο Φωτάρας ήταν αυτός. Καστανάκης. Νάι σέντρα. Ο Κούλαρος. Η κεφαλιά. Πέρασε η μπάλα στην άλλη πλευρά. Δεν ήταν καλής. Κανείς. Με συγχωρείτε. Out η μπάλα. Στο 75 αυτή η φάση και το 0-1 παραμένει. Σιδηρόπουλος, Κούλαρος, αμέσως η πάσα. Ο Πιστόλας πέφτει κάτω, παίζει τελειοδιετής, όχι, φάουλ. Υπάρχει φάουλ ακριβώς στη γραμμή της μεγάλης περιοχής για τον Ηρακλή. Σε πολύ καλό σημείο το φάουλ. Για να δούμε, έρχεται και ο Κούλαρος. Πολυπρόσωπο το τείχος από πλευράς Καλυμνιάκου. Στο 77 είμαστε κυρίες και κύριοι, 13 λεπτά πριν το τέλος του αγώνα. Ο Κούλαρος, απευθείας ο Λελέκης μπλοκάρει. Ακριβώς πάνω στο Λελέκη ήταν. Και έτσι ο Λελέκης δεν ανησύχησε. Με τα χέρια τώρα αφήνει την μπάλα στο Μονοκάνδυλο. Η παλιά στην άλλη πλευρά είναι ο Καστανάκης, ο οποίος έχει την μπάλα τώρα. Έγινε η σέντρα. Στο πίσω δοκάρι, Σιδηρόπουλος, η κεφαλιά. Από πολύ κοντά ο Καρίκης, η μπάλα δεν πάει στα δίχτυα. Ευκαιρία πολύ μεγάλη για τον Ηρακλή. Η μπάλα απομακρύνεται και είναι πλάγιο. Από πολύ κοντά. Εκεί ο Καρίκης δεν μπόρεσε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Μουστάκας, στα πλάγια η πάσα για τον Καστανάκη, ο οποίος κοντρολάρει και έχει την ευκαιρία να κάνει τη σέντρα με καλές προϋποθέσεις, όπως και γίνεται. Ο Καρίκης, η κεφαλιά, γκολ, 1-1 ο Ηρακλής.
Στο 80, 10 λεπτά πριν τελειώσει το παιχνίδι, η σέντρα από τα δεξιά, ο Καρίκης αφρούρητος στο δεύτερο δοκάρι, ξεκλειδώνει την άμυνα του Καλυμνιακού 10 λεπτά πριν τελειώσει το παιχνίδι και κάνει το 1-1 δίνοντας ένα νέο ενδιαφέρον